Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι μου. Και σε αυτό το βίντεο θα ακούσετε τρομερές αποκαλύψεις που αφορούν τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Ιλία Μπόγδανο. Στη συνέχεια θα δούμε story του Τόνι Σταυράτη, ο οποίος Τόνι ήταν στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία που είχε κερδίσει και η Κατερίνα Δαλάκα. Ξέρει πάρα πολλά, μαθαίνει πάρα πολλά για το τι διαδραματίζεται στο All Star και θα ακούσουμε πολλές αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο χθες του Βασάλου. Μας λέει ο Τόνις γιατί λέει, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα, ανέβηκε αυτό το βίντεο, αλλά δεν είχαμε και μία επεξήγηση. Για ποιον λέει, γιατί λέει, δεν καταλάβαμε. Ένα βίντεο του Βασάλου πίσω από τις κάμερες. Ο Τόνις μας τα εξηγεί όλα, αλλά το σοκ είναι και για τον Μπόγδανο. Θα ακούσουμε τον Τόνι να μας λέει ότι Μπόγδανος και Βασάλος ζήτησαν τα διαβατήριά τους και απέτησαν να φύγουν από το παιχνίδι αν δεν γινόταν αποβολή Δαλάκα. Ακούστε παιδιά τον Τόνι, έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα φιλαράκια μου. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Έτσι γουστάω να ανεβάσω μερικά story για αυτούς που δεν με χωνεύουν και με βρίζουν, γιατί δεν τους βλέπω καν τεμπέλιδες του καναπέ. Ανέβηκε πριν λίγες ώρες ένα βίντεο, κυκλοφόρησε με τον Μάθο Φουστάνο και αναφέρεται σε κάποια γυναίκα, κάποια κοπέλα που έχει περάσει από το Survivor, που έχει φύγει, που είναι ακόμα μέσα, δεν έχουμε καταλάβει, θα το καταλάβουμε στην πορεία, ότι είναι μπιπ που πήγε με δύο άντρες και ούτω καθεξής. Δεν μας απασχολεί ποια είναι, ούτε μας νοιάζει τι έχει κάνει η κάθε γυναίκα στη ζωή της και τι την οδήγησε να πάει με δύο διαφορετικούς άντρες. Μπορεί αυτοί οι δύο άντρες να ήταν τόσο μαλάκες που να την οδηγήσαν σε αυτό το πράγμα. Δεν κρίνει κανείς την κοπέλα. Κρίνουμε όμως τον Μάνθο Φουστάνο. Και τον κρίνουμε γιατί. Γιατί προέτρεψε να θάψει το φίλο μας τον Τάκη ότι δεν σέβεται τις γυναίκες. Και λέω εγώ τώρα, Μάνθο, ποιος δεν σέβεται τις γυναίκες? Αυτός ή εσύ που σε μια ρεπόρτερ κράζεις μια γυναίκα? Και συνεχίζω από το προηγούμενο story. Όλοι εσείς που τα βάζετε μόνο με τον Τάκη και τώρα ακόμα μου στείλατε μήνυμα, λέει, έδωσες λέει τον Μπογδάνο, λέει, και τον Βασάλο γιατί είναι φαβορή και δίνεις μόνο τα φαβορή. Ρε μεγάλε, είναι γεγονός ότι αυτοί πήγανε και ζήτησαν διαβατήρια αν δεν φύγει η Κατερίνα να φύγουνε? Τι σημαίνει φαβορή? Την επόμενη φορά θα πω και τα άλλα ονόματα, τα οποία είναι με στοιχεία, ε. Δεν τα λέμε έτσι εμείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι εσείς που τα βλέπετε όλα αυτά και όλοι εσείς που βλέπετε μάλλον αυτά που έλεγε ο Τάκης για τα φαγητά και τα κινητά και συνεχίζετε να καλύβετε αυτούς που έχουν παρανομήσει και να βρίζετε τον Τάκη, για πείτε μας λίγο για τα παιδικά σας χρόνια. Πείτε μας λίγο για τη ζωή σας. Πείτε μας λίγο για τα ψυχολογικά σας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να μην βλέπετε το λάθος. Εμείς τα βλέπουμε λάθος τον Τάκη, του το λέμε. Και συνεχίζω. Φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, είτε θέλετε είτε όχι, αυτός που παίζει με τους κανόνες είναι ο Τάκης. Όσοι δεν τον παραδέχονται είναι γιατί είναι βαλτί να μην το παραδεχτούν. Εγώ προσωπικά στη σημερινή εκπομπή που πήγα της κυρίας Μπακοδήμου είδα προσωπικά την κυρία Μπακοδήμου να μην, σαν αντικειμενική, γιατί δεν έχει κανέναν εκεί μέσα και ούτε θέλει να προωθήσει κάποιον ή όχι, είπε το αυτονόητο, ότι είναι ο μόνος που είχε δυνατήσει είναι ο Τάκης. Το αυτονόητο βλέπει ο καθένας αυτό, χωρίς να παρακολουθεί το παιχνίδι. Το βλέπεις χωρίς να παρακολουθεί το παιχνίδι. Ο μόνος που είχε δυνατήσει εκεί μέσα είναι ο Τάκης. Τώρα αν άλλος έχει φάει πιο πολύ ή πιο λίγο, δεν έχει σημασία, μαγκές. Και μιλήσανε και φάγανε. Και στα επόμενα επεισόδια, φιλαράκια μου, θα διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ακόμα τηλέφωνα μέσα, αν τα έχουν μερικοί στα χέρια τους ακόμα, από τη συμπεριφορά του Μάθου Φουστάνου. Να δούμε, έχει μάθει την κυκλοφορία αυτό το βίντεο? Αν το έχει μάθει, θα αρχίσει να του πάρει την πιφτέκα, την